Καλημέρα, κύριε Κρανιδιώτη, Χρυσός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος και τις ευχές μου και στους ακροατές. Να είστε καλά, κύριε Κρανιδιώτη. Πριν σας βγάλουμε στη γραμμή, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυρία Μάρα Ζαχαρέα. Εστιάσαμε στο κομμάτι που έδινε απαντήσεις για το περιστατικό που έγινε στον Εύρο. Εκεί λοιπόν, ενώ στην αρχή ανέφερε πως δεν υπήρχαν στρατιώτες στο Τούρκοι στρατιώτες σε ελληνικό έδαφος, στη συνέχεια, όταν ερωτήθηκε γιατί κάναμε διάβημα, απήντησε πως επειδή υπήρχαν στρατεύματα στην περιοχή. Εσείς πώς τα διαβάζετε όλα αυτά, ποια είναι η δική σας αντίληψη, έχετε επαφές, τελικά τι έγινε εκεί πέρα πάνω στο Μελισσουργείο, κύριε Κρανιδιώτη? Στο Μελισσοκομείο, νομίζω. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Αν το θυμάμαι, αλλά και μετά θα θέλω να σας επισημάνω και κάτι άλλο που είπε ο Πρωθυπουργός και νομίζω πέρασε απαρατήρητο. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν θα σας πω άλλο μια αληθεία των γεγονότων. Ναι. Βγαίνει πρώτα ο κύριος, γιατί ξέρετε, επειδή εγώ δεν είμαι Σιριζέος, δεν είμαι ακροδεξιός όπως θέλει η προπαγάνδα, και νομίζω ότι διαθέτω τον κοινό νου. Και δεν έχω Αλτσχάιμερ. Έτσι, ακόμα τουλάχιστον δεν έχω τέτοιες ενδείξεις. Και επειδή με είχε ενοχλήσει σφόδρα η αντίδραση που η γραμμή η οποία χαράχτηκε, ξέρετε, ήταν είστε ότι το ξεκινήσαν ακροδεξία και το αναπαράγουν οι Σιριζέοι για να κάνουν ζημιά στην κυβέρνηση, ή είναι, ξέρω εγώ, παγίδα των Άγγλων και προπαγάνδα κτλ. Αυτά βάλαμε με τη σειρά. Πρώτα, βγαίνει ο κύριος Δένδιας και δίνει μια συνέντευξη. Εγώ από εκεί το πληροφορήθηκα. Ούτε από τους Άγγλους, ούτε από το τηλεοσύριζα. Γιατί ο φίλος ο κύριος Νίκος Δένδιας, γιατί είναι φίλος, τον εκτιμώ πάρα πολύ, ένα σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος και καλός άνθρωπος, και τον ακούω ξαφνικά να λέει ότι δεν κάνουμε εντάσεις για λίγες δεκάδες μέτρα, υπάρχει ένα θέμα που μπορούμε να βάλουμε μια επιτροπή να το διευθετήσουμε. Άρα λοιπόν κάτι έγινε. Έτσι. Σε αυτά τα λίγες δεκάδες μέτρα κάτι συνέβη. Λοιπόν, και κάνει και διάβημα. Κάνει και διάβημα, λοιπόν, κάνει μια ρηματική διακοίνωση που, ξέρετε, είναι ένα από τα σκαλιά στην κλιμάκωση μιας διπλωματικής σύγκρουσης, για αυτό το οποίο υποτίθεται δεν συνέβη. Λοιπόν, μετά τι βγαίνει, δημοσιεύει, και εγώ θα σας πω ότι ο Παξεβάνης έχει κέρατα, έχει ουρά, είναι κομμουνιστής, είναι μηδενιστής, είναι ό,τι θέλετε, είναι διάβολος. Δημοσιεύει όμως μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία η οποία είναι Τούρκη στρατιωτική, άοπλη, όπως φαίνεται, με μάσκες, και είναι κάπου στέκονται και σε ένα σημείο στο ποτάμι. Και είναι αρκετοί από αυτούς. Λοιπόν, βγαίνει μετά, ξαναδίνει συνέντευξη ο κύριος Δένδιας, και δημοσιεύει το φιλοκυβερνητικό πρωτοθέμα. Αυτό δεν νομίζω. Και δεν το λέω απαξιωτικά. Κάθε εφημερίδα έχει μια κλίση πολιτική. Ναι. Αντιπολιτεύεται, συμπολιτεύεται, έτσι. Το φιλοκυβερνητικό λοιπόν πρωτοθέμα βγαίνει και λέει ότι ναι, μπήκαν για να κάνουν μετρήσεις. Κάτσαν λίγο και έφυγαν. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βγαίνει, ότι ναι, οι Τούρκοι μπήκαν μέσα. Έτσι. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι το πόσο μείνανε. Μείνανε ώρες. Μείνανε μια μέρα, μείνανε δύο μέρες, μείνανε τρεις μέρες. Ότι αυτό συνέβη, πάντως αυτό συνέβη. Και αυτό δεν μας κάνει όλους ούτε Σιριζέους, ούτε φασίστες, ούτε, δηλαδή είναι πολύ, γιατί προσέξτε, το να λες είστε Σιριζέοι, εσείς που τα λέτε αυτά, κάποια στιγμή κάποιος θα τους κάνει Σιριζέους. Τώρα, πέρα που αρχίζει η φορά. Ήταν μεγάλο λάθος, λοιπόν, ο τρόπος με οποίο χειρίστηκαν το θέμα. Αστοχία του κύριου Δένδια στην αρχή, γιατί η φράση είναι απαράδεκτη, έτσι. Δεν υπάρχουν λίγες δεκάδες μέτρα. Yes. Εκεί σκοτώθηκε ο Ζήτης Καραγόγος. Ή να μας πούνε από πόσα μέτρα και πάνω ξεκινάει η προσβολή της εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή στα 100, στα 200, στα 400, θα το ξέρουν. Να το ξέρει και ο Κώστας Σιριάκης. Δηλαδή μήπως σκοτώθηκε για λάθος μέτρα ο άνθρωπος που ήταν η επέτειος πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, επομένως ήταν μεγάλο λάθος. Αλλά θα με επιτρέψετε εγώ να επισημάνω κάτι που διέλαθε τις προσοχές, τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κανένας να σχολιάζει. Αναφέρθηκε στα γεγονότα του Εύρου, τα προηγούμενα, τα μεγάλα, για τα οποία εγώ κατ' επανάληψη και σε δική σας εκπομπή επένεσα την κυβέρνηση χωρίς υποσημειώσεις και είπα μπράβο και στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία και στρατιωτική και στην αστυνομία. Γι' αυτό είπε. Αντιμετωπίσαμε, λέει, και εκείνη την ξαφνική μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές. Σοβαρά. Αυτό ήτανε. Τότε μας έλεγε αυτό που είναι αλήθεια, ότι είναι οργανωμένο από την Τουρκία, ότι είναι κατευθυνόμενο. Εισβολή ήτανε. Ξαναγίνανε μεταναστευτικές ροές πάλι. Και απλά αυξηθεί λίγο η πίεση, δηλαδή μάζεψε ο Ερντογάν όλους αυτούς τους χιλιάδες βασιβουζούκους που τους κατήφθηναν εναντίον των συνόρων μας να επιτίθεται και με μπολότοφ ακόμα στο προσωπικό των όπλων δυνάμεων και της αστυνομίας μας, για να προσπαθούν να κόψουν τα σερματοπλέγματα, να παραβιάσουν τα σύνορά μας και τους συνόδευαν στρατοχωροφύλακες. Και αυτό είναι μεταναστευτική ροή. Φαίνεται είναι ένα ξόρκι, κύριε Ωραήλογλου, το οποίο εγώ δεν το κατέχω.
είναι νεοφιλελεύθερο Ξόργιο που άμα κάτι δεν το κατονομάζει δεν υπάρχει. Έτσι νομίζουμε. Ναι. Τα γεγονότα όμως τα είδατε πόσο σκληρά μπορούν να γίνουν. Και πραγματικά με μεγάλη μου λύπη το άκουσα αυτό, διότι βλέπω ότι διολυσταίνουμε πάλι στην αφασία και φτάνει πραγματικά να αναρωτηθώ αυτό που αναρωτήθηκα και γραπτώ στη Δημοκρατία πριν από μερικές εβδομάδες. Δηλαδή, αν ο Ερντογάν δεν είχε κάνει αυτό το ξαφνικό που θα είχε τεράστιο πολιτικό κόστος κυβέρνηση. Διότι αν περνούσαν αυτές οι χιλιάδες κάνοντας το σήμα της νίκης και φωνάζοντας Αλλάχ Ακμπάρ στα σύνορά μας, η κυβέρνηση θα έπεφτε. Ναι. Και θα ξεσηκωνόταν ένα τεράστιο τμήμα αγανάκτησης. Το σταμάτησε και μπράβο της. Αν όμως δηλαδή δεν το έκανε αυτό ο Ερντογάν και συνέχιζε να μας θέλει 300, 400, 500 την ημέρα με 5, 10 βάρκες, με 20 άτομα, 30 άτομα, 40 άτομα σε κάθε βάρκα, όπως γινόταν επί πόσο καιρό, ένα χρόνο, και έκαναν όλη την πάψια και τους αφήνανε και μπαίνανε και μου λέγανε εμένα στα κανάλια ότι μα δεν μπορούν να γίνουν pushback, δηλαδή να το πω καλά, απλά ελληνικά βία η απόθεση, να τους βουτήξουν τη βάρκα, να τους τραβήξουν, να τους πρόξουν όπως τα Τούρκια και να τους πούνε κόψτε το λαιμό σας και φάτε τους, στους Τούρκους. Αυτούς που μας στέλνετε, τα πελατάκια σας, από τα οποία κονομάτα και λεφτά εσείς και η μαφία σας, η ειδική μαφία ταυτίζετε με το κράτος. Αν λοιπόν ο Ερντογάν λοιπόν συνέχιζε αυτό το λίγο-λίγο, 200-300 την ημέρα, και αυτό το 300 την ημέρα, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι είναι ένα χωριό την εβδομάδα, μια μικρή πόλη το μήνα, μια μεγάλη πόλη το χρόνο. Κάτω στους πολλαπλασιασμούς, το 300-365 μας γίνει πάνω από 120-130.000 νοματέοι. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν ήταν τότε. Δεν είναι ότι ξυπνήσαμε και καταλάβαμε το πρόβλημα, είναι ότι υπολογίσαμε το πολιτικό κόστος. Αυτό κάναμε. Mm-hmm. Και τώρα ξανά τα βαφτίζουν όλα ροές. Νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, κύριε Ραϊλόγλου, και θα το βρούμε μπροστά μας. Και τότε πάλι, αν γίνει κάτι χειρότερο, τι θα λένε πάλι. Πάλι είναι προπαγάνδα των Άγγλων και πάλι ήταν οι ακροδεξιοί. Το να επιχειρεί ο Πρωθυπουργός να υπάρξει ένα μορατόριουμ εν ώψη και του καλοκαιριού και της ανάγκης να τονωθεί ο τουρισμός, περνάει από το δικό σου το μυαλό, κύριε Κρανιδιώτη? Φυσικά, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι εμείς πρέπει να επιδιώξουμε και άλλωστε ουδέποτε εμείς επιδιώξαμε την ένταση. Μπήκαμε εμείς ποτέ μέσα στα Τούρκια για να κάνουμε εμείς μετρήσεις. Βάζουμε εμείς, να σας πω κάτι. Εσείς πώς, για να δούμε λιγάκι, θέλει λοιπόν αυτό ο Πρωθυπουργός. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς λοιπόν ότι λειτουργεί για αυτό που λέτε το moratorium, η αύξηση των υπερπτήσεων πάνω από νησιά, για παράδειγμα, σε χαμηλό ύψος κιόλας. Ματαιώσαμε και ασκήσεις, μεσαίες ασκήσεις ματαιώσαμε. Η απάντηση ποια ήτανε? Παραβιάσεις, συνεχείς. Και αυτά που συνεχίζουν να συμβαίνουν στον Εύρο, καθώς όπου πριν από μερικές ημέρες, σας θυμίζω ότι είχαμε απευθείας βολές κοντά σε περίπολα, στο οποίο δεν ήταν μόνο Έλληνες. Μα από τη Γερμανία το μάθαμε και αυτό, κύριε Κρανιδιώτη. Άμα δεν ήταν το Βερολίνο, δεν το μαθαίναμε. Να πω λοιπόν στο φίλο που με ρωτάει, ότι εδώ πέρα έχουμε κάποια όρια. Δηλαδή να σας το πω και λίγο πυρεότητα που νομίζω το διόλωνε και στην Τούμπα. Ναι. Εδώ δεν μας πιάνω τον κόλλο και εμείς θα λέμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή πόσες φορές θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί τελικά έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Η πολιτική του κατευνασμού, όταν ο άλλος πια σε περνάει για ηλίθιο και ότι τον παίρνει, θα προχωρήσει σε κάτι χειρότερο και όλο και χειρότερο. Άρα λοιπόν, από το μυαλό το δικό μου αυτό το οποίο περνάει, είναι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή ότι η δική μας πολιτική κατευνασμού φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ενώ είδατε όταν έπεσε το Σουλτάνο Μεραμέντ που λένε οι Τούρκοι, που λέμε αστειευόμαι, το λέει η γιαγιά μου, γι' αυτό το λέω αυτό. Ναι, ναι. Έτσι, η γιαγιά μου από τη Μυτιλίνη, όταν τους σαπίσαμε στο ξύλο, να το πω έτσι ομά, όλο αυτός τους βασιβουζούπους κουβαλήσανε, που ήταν όλοι χρόνια στην Τουρκία και μιλάγανε και Τούρκοι κάπτεστα, είδατε πως κόπηκε ο Βίχας για λίγο. Πήγαν να κάνουν άλλα πράγματα, αλλά αυτό που κάνανε το κόψανε. Ο Τούρκος μόνο αυτό καταλαβαίνει. Αυστηρότητα. Εάν του δώσεις θάρρος, θα ανεβεί στο σβέρκο. Άλλωστε προειδοποίησαν αυτές τις μέρες για νέο προσφυγικό τσουνάμι οι Τούρκοι. Όχι μόνο αυτό. Ετοιμάζονται να στείλουν και το Τρυπάνι ενώπιον της Κρήτης. Και τότε περιμένω να δω ποιο θα είναι το σχόλιο. Τι θα λέμε, ότι δεν πειράζει, δεν συμβαίνει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να λες ότι δεν τρέχει τίποτα και να ακούω ανοησίες ότι θέλουμε. Μου λέει το γνωστό, λέει, θέλετε, δηλαδή τι θέλετε, λέει πόλεμο. Ξέρετε, τα όπλα δεν τα αγοράζουμε για να τα κονομάει ο Άκης. Ούτε για να κάνουμε παρελάσεις. Τα όπλα και τη στρατιωτική θητεία την υπηρετούμε και τα έχουμε όλα αυτά και την εκπαίδευση και τα μέσα τα έχουμε ώστε να υπηρεστούμε την πατρίδα εάν χρειαστεί. Εάν χρειαστεί, ναι, θα το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή, αν πάρε και αρχίσουν και τρυπάνε στην Κρήτη, τι θα κάνουμε εμείς, διαβήματα για να μην χαλάσει το ρυθμό. Έχει καθυστερήσει, πιστεύετε, μάλλον υπάρχει πολύ σοβαρή ολιγορία της κυβέρνησης στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΣ? Γιατί γεννάται ένα ερώτημα, αν προκύψει μια ένταση, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό πού θα επιχειρήσει όταν υπάρχει ο ΕΘΙΤΜΕΛΙΑΟΣ? Λοιπόν, θα σας πω. Γι' αυτό κάτι που αυτό είναι ρεαλιστικό.
για να την ανακηρύξεις πρέπει να είσαι έτοιμος να την υπερασπιστείς. Αυτό ισχύει για τα 12 μίλια, έτσι, ισχύει για όλα. Το δικαίωμα το έχεις, έτσι, θα το ασκήσεις όταν κρίνεις εσύ σκόπιμο. Εάν ρωτάτε τη δική μου τη γνώμη, εγώ θεωρώ πως η χώρα μας, από αυτά που ξέρω, έχει ακόμα περίσσευμα ισχύος που μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό είναι μια πολιτική απόφαση που προϋποθέτει να αναλάβεις κάποιους κινδύνους. Και από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, η κυβέρνηση όταν είναι απολύτως αναγκαίο το κάνει, όταν όμως μπορεί τα αποφεύγει με κάθε τρόπο. Λοιπόν, οπότε και τίθεται βέβαια και ένα νομικό ερώτημα, αυτό το οποίο θέσατε εσείς πολύ, πολύ απλά αλλά και πολύ εύστοχα. Δηλαδή, άμα δεν την έχεις ανακηρύξει, τότε θα πεις τι. Είστε σε αυτό που θα μου ανήκει και πρέπει να φύγετε. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να το έχουμε ήδη κάνει. Θα έπρεπε να έχουμε καταθέσει συντεταγμένες και θα έπρεπε να είμαστε και αυστηροί, διότι να είστε βέβαιοι, επειδή οι Τούρκοι, να το επαναλάβω, ότι όποιος πολιτική μπορεί να κάνει όπως ξέρει ιστορία. Και μπορείς να, εκεί μπορείς να πιθανολογήσεις τι θα συμβεί αν κάνεις εκείνο ή το άλλο. Οι Τούρκοι είναι σιγουρατζίδες. Διαπρέπουν κατά αμάχων, γυναικοπαίδων, αντιπάλων που είναι δεμένοι πιστάγκωνα και πεσμένοι κάτω, δυσιασμένων. Όταν γνωρίζουν, πήγαν στη Συρία, αντιμετωπίσαν μία και μοναδική φορά τον τακτικό συριακό στρατό, τους τσάκισε, τους πάτησε στο σβέρκο, διαλύθηκε ένα τάγμα γιατί είχε 100 σχεδόν νεκρούς, δηλαδή, ξέρετε, μια μονάδα μάχη 20-25% απώλειες αποσύρεται για να συγκρότησει. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν το ξανακάναμε. Και στη Λιβύη και εκεί κάνουν πόλεμο πρόξι, δηλαδή με πληρεξουσίους. Στέλνουν αυτούς τους κατσαβλιάδες μισθοφόρους για να μην σκοτώνονται Τούρκοι. Παρ' όλα αυτά είχαν κάποιες απώλειες συμβούλων. Εάν γνωρίζουν ότι η Ελλάδα σύσσωμη πανστρατιά δεν θα το κάνει, μάλλον δεν θα το ανεχτεί αυτό που θα πάνε να κάνουν, δεν θα το κάνουν. Αν εκπέμπουν το μήνυμα ότι θα το κρύψουμε, θα βριζόμαστε μεταξύ μας, ότι θα λέμε ότι φταίνει η ακροδεξιοί, φταίνει οι τροτσκιστές, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ο ένας ή ο άλλος, όλα αυτά είναι, να το πω και αυτό, ήταν κωμικό να βλέπω ανθρώπους που ήταν υπέρ του να ανοίξουμε τα σύνορα, ακόμα και όταν η αστυνομία και ο στρατός μας έδινε μάχη, στον Εύρο να βγαίνουν τώρα και να παριστάνουν τους πατριώτες και τα παλικάρια. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει ως χειριστές κουρασάν βουτύρι στην κομμουνοφυλακή του Κολονακίου. Δεν έχουν πιάσει όπλα ούτε σε Λούνα Πάρκ αεροβόλο για να πυροβολήσουν και να κερδίσουν το κουκλάκι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία πράγματα. Ακόμα και ο κύριος Καρανίκας πήρε θέση. Βεβαίως και ο κύριος Καρανίκας, ο οποίος είναι γνωστός πολεμάρχος. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το τι πάει να εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να μην τη βλέπουμε. Και δεν είμαστε εχθροί όσοι κάνουμε κριτική. Είμαστε αυτοί οι οποίοι αγαπάνε, ξέρετε, εγώ το λέω, ο πατριωτικός χώρος είναι το 91,5% που έδωσε στις δημοσκοπήσεις στήριξη στην πολιτική της κυβέρνησης στον Εύρο. Και που ένα ποσοστό του έλεγε κιόλας ακόμα αυτή τη σκληρή στάση. Αυτός είναι ο πατριωτικός χώρος. Μήπως, κύριε Καρνιδιώτη, η Νέα Δημοκρατία θα κάνει όλα αυτά με μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, δηλαδή να απαλλαγεί από τα δεξιά της σε μια, αν θέλετε, ευρύτερη στροφή προς τον κεντρό χώρο, που τον έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, αλλά πλέον θέλει να, ας το πούμε έτσι, ότι τα δεξιά της τα θεωρεί βαρύδια? Μα κοιτάξτε, αυτό θα έλεγα ότι είναι προφανές, αλλά εδώ καταλήγω να το πω το εξής. Το δεξιός χώρος ή ο εθνικός χώρος, ναι, σίγουρα δεν είναι οι πανηγυριτζίδες, αυτοί που πουλάνε ματζούνια, αυτοί οι οποίοι θαυμάζουν ξένους φασισμούς, δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, όμως σε όλα τα μεγάλα σοβαρά χριστιανοδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη υπάρχει πάντα μια τάση η οποία είναι ενσωματωμένη, η οποία αν θέλετε κρατάει και τα μπόσικα, κρατάει τα ίσια, η οποία εκφράζει κάποιες πιο πατριωτικές και εθνικές θέσεις και ιδέες. Mm-hmm. Και αυτό που στην Ελλάδα συμβαίνει δεν είναι στροφή προς το κέντρο. Το ξέρετε, το κέντρο, το αληθινό κέντρο της ιστορίας. Όταν λέμε κέντρο εννοούμε τον βενιζελισμό, στη συνέχεια την Ένωση Κέντρου. Έτσι. Το Γιώργο Παπανδρέου. Το κομμάτι αυτό που λέγαμε ως... Ήταν σκληρά πατριωτικό. Mm-hmm. Ήταν οι πιο συγκροτημένοι αντικομμουνιστές που έχουν περπατήσει κατά τον ελληνικό ήλιο. Ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, οι φιλελεύθεροι, γιατί ακριβώς η αριστερά ήταν μαχαίρων επισόπλατα το ηθικό του στρατού στο μικρασιατική εκστρατεία, να το πω έτσι ομά. Λοιπόν, και ακόμα και το περίφημο ιδιώνυμο, ο Βενιζέλος έρχεται. Επεξέτεινε στους κομμουνιστές τα μέτρα που εφάρμοζε στους ληστές, στους ληστοτρόφους και στους προαγωγούς. Με τη διοικητική εκτόπιση. Λοιπόν, αυτό δεν είναι στροφή προς το κέντρο. Είναι μια στροφή, μια αριστερίζουσα. Δηλαδή, όταν τους λόγους του Πρωθυπουργού μου λένε, τους γράφει ο Βλαστάρης, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Είναι συγκεκριμένος συνάδελφός σας, έτσι, αλλά είναι αυτός που είναι, έχει τις ανθρώπινες σουβές, έχει. Έχει τον κύριο Θοδωρικάκο, ικανότατος. Έτσι, πάει πραγματικά στις ΚΝΕ. Θα μου πεις, είναι κακό το να ενσωματώνεις? Όχι, δεν είναι κακό. Το κακό είναι μόνον σε μεγάλα κρίσιμα πράγματα
τα οποία είναι, δεν ανήκουν στη δεξιά ή στην αριστερά, ανήκουν σε αυτό που σας είπα, στο 91,5%. Αυτός είναι ο πατριωτικός χώρος. Δηλαδή, ενδυνάμει ένα κόμμα που θα μπορούσε να κάνει τα σωστά πράγματα, θα μπορούσε στην Ελλάδα να φτάσει να έχει 91,5%. Mm-hmm. Αυτός είναι ο πατριωτικός χώρος. Οι υπόλοιποι είναι οι μηδενιστές, οι αδιάφοροι, οι ψυχανόμαλοι που μισούν την πατρίδα, και υπάρχουν και τέτοιοι που μισούν την πατάνε. Το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, αυτό το οποίο μας προανήγγειλε προχθές, θα ανήκει στον πατριωτικό χώρο, πιστεύετε? Ακούστε να δείτε. Εγώ θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα είναι δικαίωμα του καθενός να διεκδικήσει την ψήφο του λαού, έτσι. Mm-hmm. Να είμαστε σε αυτό ξεκάθαροι. Δεύτερο, ο Κασιδιάρης θα γίνει ένα μεγάλο εχθρό, τον εαυτό του. Θα βγει να αποκηρύξει διάφορα πράγματα. Θα βγει να αποκηρύξει όλο αυτό το παρελθόν, τις χαιρετούρες, το τατουάζ, όλα αυτά τα οποία έχουμε δει και τα οποία δεν ανήκουν, θα έλεγα εγώ, στον ελληνικό εθνικό χώρο. Εγώ δεν αμφιβάλλω τα πιστεύω αυτά τα οποία λέει. Απλά εγώ έχω μία άποψη. Ότι η Χρυσή Αυγή έκανε τεράστια ζημιά στον πατριωτικό χώρο. Από την άποψη ότι κατασκοφάτησε τις εθνικές ιδέες και έκανε μια τεράστια, όχι ενσυνείδητα, από το αποτέλεσμα από τη δράση της. Έκανε μια τεράστια πάσα στους μηδενιστές και στην αριστερά για να καθυβρίζει και να σκοφαντεί συλλήβη όλους τους μη αριστερούς ως φασίστες, ακροδεξιούς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο δηλαδή, και να αφαδιάσουν κιόλας, θα έλεγα, σε σημείο που άνθρωποι που είναι κατεξοχήν ολοκληρωτικοί φασίστες μιας άλλης εθνικής, να επιτίθεται σε οποιονδήποτε αυτό, δηλαδή αν εσείς, εγώ οποιοδήποτε, αρθρώς έναν χτυπητό στο αθλητικό του, αμφισβητήσει την νομιμότητα αυτού που συμβαίνει με την αφρομετανάστευση. Αμέσως η Ρετσινιά είναι χρυσαυγίτης, φασίστας, νεοναζί, είναι ένα μοτίβο το οποίο ακολουθείται. Αυτό είναι λάθος. Με άλλα λόγια, η Χρυσή Αυγή εξυπηρέτησε το σύστημα, κύριε Κανιδιώτη. Βεβαίως και το εξυπηρέτησε. Εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη, το έχω γράψει, ότι εγώ συμμετείχα ποτέ στο λιτζαρισμά υπό την έννοια ότι εγώ δεν μπορώ να βρίζω 500.000 ανθρώπους, έτσι. και τους ίδιους τους οποίους στις δεύτερες εκλογές των όποιων εκλογών ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία με δηλώσεις διεκδικούσαν την ψήφο, όταν το έλεγα εγώ με βρίζανε. Όταν το κάνανε εκείνοι ήταν, ξέρω εγώ, Τετάρτη. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι αυτό που το έχω γράψει κατά επανάληψη είναι ότι ο μεγάλος στρατολόγος της αριστεράς ήταν η Χρυσή Αυγή. Αυτό που όμως εξακολουθεί και πρόσεξε, γιατί εγώ δεν κρυβόμαι και θα σας πω ευθέως τι πιστεύω. Εάν καταφέρει λοιπόν να αντιμετωπίσει τον εαυτό του, να τον βάλει σε μια νέα εποχή, να αποκηρύξει πράγματα, που παρότι το σύστημα δεν πρόκειται ποτέ να του βγάλει τη ρετσινιά και δεν πρόκειται ποτέ να τον αποδεχθεί ως ισότιμο συνομιλητή, κάνει ένα γκέλ σε νεολαία και σε γυναίκες, κάνει ένα συγκεκριμένο τέλος πάντων είδος, το οποίο εγώ τα βλέπω αυτά ως κοινωνική παρατήρηση και εμπειρία. Εάν καταφέρει λοιπόν και να μην εκτραπεί στα γνωστά, ξέρετε, καυγάδες, συνεχώς, ακρότητες, αυτά, θα δείτε ότι θα έχει μια μετρήση πορεία και πιστεύω ότι σίγουρα θα διεμβολήσει τον ανεκδίκητο Βελόπουλο. Το οποίο το κόμμα, κύριε Κρανιδιώτη, βλέπουμε ότι παραμένει δημοσκοπικά τουλάχιστον σταθερά ψηλά, με τάσεις μάλιστα αυξητικές. Ακούστε, υπάρχει ένα ποσοστό ψηφοφόρων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίνουν δεκάρα αν είχε ή δεν είχε πτυχίο και από ποιο πανεπιστήμιο και αν είπε αλήθεια, αν δεν είπε αλήθεια. Υπάρχει ένα ποσοστό ψηφοφόρων, οι οποίοι πιστεύουν σε τέρατα, πιστεύουν ότι υπάρχει όλες τις συνωμοσίες παντού, ότι δεν υπάρχει ο ιός, ότι με τον εμβολιασμό θα μας βάλουν ένα υγρό τσιπάκι και θα μας ελέγχουν οι Εβραίοι, οι Μασόνοι, ο Ζούκεμπεργκ, ο Μπιλ Γκέιτς, ξέρω εγώ, η Μπέμπα Μπλάνς, δεν ξέρω τι άλλο πιστεύουν. Αυτό το ποσοστό λοιπόν, στο οποίο ανήκουν και ένα κομμάτι τραπετών του ψυχιατρίου, εγώ το λέω, γιατί αυτό αποδεικνύεται τελικά. Ξέρετε, ο κορονοϊός ήταν μια τεράστια εμπειρία και για μένα. Δηλαδή, δεν είμαι παιδάκι, βγαίνω 55, λοιπόν, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έχουμε τόσους θαλαμούς. Οι οποίοι πιστεύουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτοί έχουν έκφραση. Αυτή είναι η έκφραση. Θα ψηφίσουν εκεί, όπως είχαν κάποιοι λίγοι το Σόρα, ο οποίος ατύχησε βεβαίως δικαστικός. Λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι πατριωτικός χώρος όμως. Και είναι πραγματικά, εγώ το θεωρώ προσβλητικό, να ταυτίζεται ο πατριωτικός χώρος με οτιδήποτε περιθωριακό. Και το περιθωριακό δεν έχει να κάνει με το ποσοστό. Το περιθωριακό έχει να κάνει με την αντίληψη. Όταν πιστεύεις τέτοια φίδια, να το πω έτσι, δηλαδή και σου πουλάνε. Υπάρχει μια ωραία, ένα ωραίο έτσι, στερεότυπο στην Αμερική, ο λέγεται Snake Oil Trader, αυτός που πουλάει λάδι από φίδι. Mm-hmm. Ήταν κάτι απατεώνες, οι οποίοι γυρίζανε με μια άμαξα και πουλάγανε για όλα τα πράγματα ένα ματζούνι, ένα μπουκαλάκι, το οποίο είχε, λέει, μου βάσει, λέει, το λάδι από φίδι. Λοιπόν, αυτό είναι. Πουλάνε φίδια και λάδι από φίδι κάποιοι. Mm-hmm. Και κάποιοι τα αγοράζουν γιατί τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, εγώ σε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το αποδεχτώ ότι είναι πολιτική αυτό. Δεν είναι πολιτική θέση, δεν είναι πολιτική δράση. Μας ρωτάει ένας ακροατής, πιστεύετε ότι ο απελθόν νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ανήκει στον πατριωτικό χώρο? Η δράση όλα αυτά τα χρόνια έδειξε κάτι τέτοιο? Ο Πανίκας είχε εκφράσει πολλές φορές πατριωτικές θέσεις, όπως πατριωτικές θέσεις έχουν εκφράσει και άλλοι, έτσι. Ακόμα και ΣΥΡΙΖΑ μερικές φορές. Αλλά είχε αυτό το στυλ, το δικό του, ξέρετε, το πολύ προσωπικό, το οποίο τελικά νομίζω έβλαψε και τον ίδιο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς την επίγνωση της καταγωγής του, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθεί ποτέ το Παναγιώτη του Ψωμιάδη, θα ανεχόταν ποτέ αυτά που λέγει ο Μπουτάρης ή ότι θα έλεγε τέτοια πράγματα. Συγκρούστηκε επανειλημμένα μαζί του πολιτικά. Αυτό είναι δεδομένο με τον κύριο Μπουτάρη. Απλά θα πω μια γενική αρχή ότι ο πατριωτικός χώρος είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, που είναι τεράστιος, θα πρέπει να διακρίνεται πρώτα απ' όλα, εκτός από συνέπεια, από σοβαρότητα. Μάλιστα. Δεν μπορείς να είσαι, και το λέω για κάποιους όψιμους έτσι, δεν μπορείς να είσαι πανηγυριτζής και να λες ότι εκπροσωπείς ότι αυτό είναι ο πατριωτικός χώρος. Μάλιστα. Μακάρι λοιπόν ο πατριωτικός χώρος να βρει τα πατήματά του. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον κ. Κονιδιώτη. Γιατί όπως λένε και κάποιοι, κάθε πατριώτης κάνει και από ένα δικό του κόμμα σε αυτή τη χώρα. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν αυτό που έχει πει ο κ. Κονιδιώτη πολλές φορές στην εκπομπή μας και τους πόρους. Εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ επειδή αυτά τα 3-4 χρόνια με την Νέα Δεξιά έχω μιλήσει με τους πάντες, έχω κάνει αμέτρητα χιλιόμετρα και όλα εξιδίων, έτσι. Δεν χρωστάω σε κανέναν, δεν πήρα από κανέναν. Ό,τι έβγαζα από την δικηγορία, εγώ ταξίδευα, μιλούσα με ανθρώπους και προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές με ό,τι υπάρχει στον χώρο, έτσι, να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Δέχτηκα να είναι όχι δεύτερος, τρίτος και τέταρτος και πέμπτος. Και να είναι άλλος μπροστά, ή να βρεθεί μια προσωπικότητα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ δουλειά τώρα με πετυχαίνεται μεταξύ εισαγγελίας εφετών Αθηνών και εισαγγελίας φορτωτικών Πειραιώς. Έτσι, δουλειά έχω. Δεν είμαι καναδιάκι της πολιτικής που θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι δουλειά. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτό κατέστη αδύνατο. Γιατί είναι πάντα 10 άνθρωποι, υπάρχουν 2-3 που μπορείς κάποιος να συνεργαστεί, αλλά στο σύνολο είναι 10 άνθρωποι, 11 γνώμες και 10 αρχηγοί. Λοιπόν, και κάποιοι ανήκουν σε αυτό που θα έλεγα, αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι πανηγυριζίδες, κάποιοι άλλοι είναι και κακόβουλοι, φαίνεται ότι παίζουν και άλλα παιχνίδια, αλλά ο γενικός κανόνας είναι ότι δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ο πατριωτικός χώρος. Εμείς υπάρχουμε και είμαστε ένα ρεύμα σκέψης και το έχουμε αποδείξει. Έχουμε πει πρωτότυπα πράγματα. Συνεχίζουμε στις παρεμβάσεις μας. Γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο τα απλά. Αν δεν μπήκε στη Βουλή, ξέρω εγώ, και πήρε τα 5-6 χιλιάρικα, έξω τον αστεφύλακα από πίσω και ατέλεια σε τηλέφωνα και εισιτήρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι το να παράγεις ιδέες και προτάσεις και να κάνεις επικοδομητή και κριτική. Και εμείς το έχουμε αποδείξει. Εγώ έχω πει μπράβο σε πράγματα χωρίς αστερίσκους όταν θεωρώ ότι ωφελούν την πατρίδα. Και κάνω κριτική αντίστοιχα όταν κάτι θεωρώ ότι βλάπτει την πατρίδα. Και σας λέω ξανά, το έχω ξαναπεί σε εσάς κύριο Ρέγκο, ότι εγώ εύχομαι να έρχονταν μια μέρα που να έβγαινα στην εκπομπή και να έλεγα, παιδιά, ο Μητσοτάκης θα κάνει τόσα τέλεια, που εγώ θα ασχοληθώ με τα χόμπι μου μόνο και τη δουλειά μου. Και με τους ανθρώπους που αγαπάω και με αγαπάνε. Δεν με διαφέρει να ξανασυμπαθώ με την πολιτική, που θα μπαίνω μια στόση να λέω μπράβο στο Μητσοτάκη. Μακάρι να αυτό είναι μια τέτοια στιγμή. Δεν είναι έτσι όμως, δυστυχώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Κανιδιώτη, για την παρουσία σου και σήμερα εδώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.